Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τώρα υπάρχουν συνεχώς έρευνες. Τρεις φορές πιο θανατηφόρος από την εποχική γρίπη ο κορονοϊός. Εμείς εδώ σιγά σιγά τα ξεπερνάμε και τα κρούσματα μειώνονται και οι νοσηλευόμενοι. Τώρα ο κόσμος, όλο αυτό που μεταδίδεται για τη Σανγκάη δεν το πολλοπιστεύει. Έχετε εσείς οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, γιατί ότι κάτι κρύβουν οι Κινέζοι και δεν μας το λένε? Δεν νομίζω ότι έχουν έτσι τα πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν την παρούσαν έξαρση δεν διακινείται ο κορονοϊός στην χώρα τους. Επομένως δεν υπήρχαν λοιμώξεις που να δικαιολογούν την ανάδυση ενός νέου στελέχους. Μάλλον είναι η εισαγωγή της όμικρον στην χώρα τους και επειδή η πολιτική τους είναι να έχουν μηδενικά κρούσματα, προβαίνουν σε αυτές τις πολύ αυστηρές μεθοδολογίες περιορισμού του κόσμου για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Και αυτό φυσικά διότι ούτε υψηλά επίπεδα φυσικής ανοσίας στην κοινότητα έχουν, δεν είχαν εμπειρία των 4 κυμάτων που ακολούθησαν, μόνο του αρχικού, και επίσης η εμβολιαστική τους κάλυψη με τα δικά τους εμβόλια, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, είναι πολύ χαμηλή. Είναι λιγότερο από 50. Άρα είναι καθαρά το ότι θέλουν μηδενικά κρούσματα. Είναι αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα βρούμε μπροστά μας αύριο μεθαύριο, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε, αυτόν αυτή τη στιγμή έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά σε μια χώρα με 1,5 δισεκατομμύριων κατοίκους, εάν υπάρξει ανεξέλεκτη μετάδοση του ιού, τότε μπορεί κάλλιστα να υπάρξει μια νέα μετάλλαξη, αλλά πάλι θα είναι πάνω στο γενετικό υπόβαθρο της όμικρον, η οποία μέχρι στιγμής είναι λιγότερο νοσοκόμα. Μάλιστα, δεν δημιουργεί προβλήματα. Τώρα για άλλη μετάλλαξη γενικότερα στον υπόλοιπο κόσμο φοβόμαστε, ή όσο περνά ο καιρός και δεν τη βλέπουμε είναι καλό αυτό, κύριε Καραγιάννη? Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά ενόσο η μετάδοση του ιού περιορίζεται σε πολλές χώρες, στη δική μας περίπτωση έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός των κρουσμάτων, σε άλλες όμως χώρες εξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρόλο το ότι έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους πλήρως. Επίσης υπάρχει έναν άγνωστον σημείο αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ανιχνευθεί ο ιός σε ελάφια, σε αρκετά ελάφια κατά κρίβεια. Δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση των άνθρωπων, αλλά μπορεί να μεταδοθεί σε άλλα ζώα με τα οποία ερχόμαστε εμείς σε περισσότερη επαφή. Επομένως οι επιστήμονες στην Αμερική παρακολουθούν αυτά τα δεδομένα και θα γνωρίζουμε αργά ή γρήγορα αν προκύψει κάτι τι νέο το οποίο να μεταδίδεται και στον άνθρωπο. Από πανδημία στην ενδημία πότε πάμε? Αυτόν δεν το βλέπω κατά κρίβια πολύ σύντομα. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε κρούσματα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και φυσικά όταν μπούμε στο φθινόπωρο αυτά θα αυξηθούν. Ελπίζω ότι αν δεν προκύψει ένα νέο στέλεχος, ότι σιγά σιγά θα μπούμε στην ενδημητική φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαρθαίου, καλό μεσημέρι.